Καλημέρα φίλοι του καναλιού. Εδώ από την ηλιόλουστη Καβάλα, παιδιά. Σήμερα ηλιόλουστη. Ηλιόλουστη, πω, Καβάλα. Πρώην εμπορική τράπεζα και Alpha Bank. Κοιτάξτε εδώ. Τι ωραία εικόνα. Πανέμορφο πιθάρι. Λοιπόν, σήμερα 25 Ιουλίου 2023. 25 Ιουλίου 2023. Λοιπόν, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου και σήμερα θα πάμε την οδό Ίδρας από εδώ. Θα ανεβούμε Ίδρας και Θεοδόρο Πουλίδου μέχρι πάνω. Λοιπόν, εδώ παιδιά τα παλιά ακροπολία, ακόμα έτσι είναι το κτίριο. Ακόμα δεν το έκαναν τίποτα και εδώ είναι τα έργα για το αέριο. Ωραία καπέλα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε. Να περάσουμε από το τσουπ. Εδώ το διέξοδο, καμιά μέρα θα πάω από εδώ και θα βγω από την άλλη. Ίδρας και ψαρών. Λοιπόν, αυτά τα βλέπουμε τώρα, αν κρεμιστούν στο μέλλον να τα έχουμε. Γιατί χρόνια είναι που είναι έτσι. Έργα, εδώ κάνουν. Συνεχίζουμε, πάμε, γεια. Η οδός Ίδρας είναι αυτή, Ίδρας, από εκεί αρχίζει. Από εκεί αρχίζει και εδώ τελειώνει. Και εδώ τελειώνει και συνεχίζουμε πάνω Θεοδόρο Πουλίδου. Αρχαία ελληνικά. Ποιοι γκρέμισαν αυτές τις κολόνες, ξέρετε? Οι χριστιανοί. Έχουν διαλύσει, παιδιά, τους ναούς των Ελλήνων και χτίσανε πάνω χριστιανικούς. Εδώ με το που έρχεται κουραζιερόπλιο, εδώ στο λιμάνι της Καβάλας, έρχονται ξένοι, Ιάπωνες, ξέρω εγώ, κλπ. Αμερικανοί, Καναδοί και φωτογραφίζονται εδώ πέρα. Να και οι καμάρες. Καμάρες στο βάθος. Λοιπόν, πάμε την οδό Θεοδόρο Πουλίδου. Τα τουριστικά μαγαζιά εδώ. Λοιπόν, η Ίδρας αυτή εδώ ήταν, αυτή η ευθεία δηλαδή είναι η Ίδρας και συνεχίζουμε την οδό Θεοδόρο Πουλίδου μέχρι πάνω. Οι τουρίστες χαίρονται εδώ πέρα, χαίρονται. Πάσο κοζόμουμα. Άντζελο. Είναι πολλοί τουρίστες που κατεβαίνουν πάνω από την Παναγία, που έχουν πάει να δουν το κάστρο, το κάστρο ή τον φάρο. Τον φάρο. Ωραία. Εδώ είναι η οδός Γραβιάς. Θα την πάμε άλλη φορά. Σε συνδυασμό είμαι Δαρδανελίων ή Μεσολογγίου. Θα το δούμε. Λοιπόν, από εκεί πήγαμε και κατεβαίνουμε. Εδώ και ωραίο μπαράκι, παιδιά, για αυτούς που θέλουν να. Να εγγραφούνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και το παρκάκι εδώ. Έχει μια βρύση εδώ. Όποιος θέλει να εξαποστάσει, έχει μια βρύση. Το Κοσμόπουλος 25 Ιουλίου με 30 Αυγούστου. Α, σήμερα είναι. Σήμερα είναι το Κοσμόπουλος. 25 Ιουλίου σήμερα. Τρίτη, 25 Ιουλίου. Α, φτιάχνουν εδώ πέρα για να πουλήσουν σήμερα, ναι. Άρα θα δούμε τις κατασκευές του Κοσμόπολης.
Τώρα, αν έρχομασταν πιο πρωί, θα βλέπαμε και κόσμο εδώ. Δεν πειράζει. Πέμπτο γυμνάσιο Καβάλης. Ακτή ελεφαντοστούν. Να δούμε και από εδώ λίγο, να δούμε. Καβάλα. Υπέροχη καβάλα. Καβάλα, τέλεια. Πολύ ωραία εικόνα της καβάλας. Ερμιώνης. Και καψάλι, τώρα και καψάλι. Και από εκεί πάει φρούριο και από εδώ, από την κάτω πλευρά όμως. Ωραία σπίτια. Εδώ στην Παναγία της Καβάλας, ίσως εδώ πέρα να έχει κάποια εκδήλωση, παιδιά, για το Κοσμόπολης που αρχίζει σήμερα. Στενάκι. Εδώ. Και εδώ. Ωραίο μαγαζί εδώ πέρα να αγοράσετε σουβενίρ. Το Θεοδόρο Πουλίδου. Θεοδόρο Πουλίδου και συνεχίζουμε την οδό Θεοδόρο Πουλίδου. Κανονικά οι ταβέρνες έπρεπε να ήταν γεμάτες τώρα. Μεσημέρι τώρα που είναι 3 η ώρα. 3 παρά. Έπρεπε να είχε κόσμο. Κυριακή, παιδιά, αν έρθετε, είναι γεμάτο κόσμο. Ο Άγιος Παντελεήμονας. Είμαστε τυχεροί, παιδιά, τυχεροί. Κοιτάξτε η εικόνα, ο Άγιος Παντελεήμονας να φτάνει στο λιμάνι της Καβάλας. Τέλεια εικόνα, τέλεια. Ένα, δύο, τρία και τελειώνουμε με τον Άγιο Παντελεήμονα στο λιμάνι της Καβάλας. Κοιτάξτε. Τέλεια. Αυτό τώρα έφυγε από τον Πρίνο και 2 η ώρα μάλλον. Δύο θα βγει. Δείτε τον Άγιο Παντελεήμονα. Στο βάθος βλέπουμε τα τσιμέντα Ερακλής, την Χθιόσκαλα Καβάλας και την ΔΕΗ, το κτίριο της ΔΕΗ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ ωραία εικόνα πήραμε με το καράβι να έρχεται και συνεχίζουμε την οδό Θεοδόρο Πουλίδου. Να μια γάτα. Αραβικά. Και αυτή η πόρτα κάπου οδηγεί. Τι δεν είναι ανοιχτές οι ταβέρνες τώρα, σήμερα μεσημέρι, Ιούλιος μήνας. Α, ίσως λόγω του αυτού, του Κοσμόπολης να τα κλείσουν. Τώρα αυτοί ανεβαίνουν πάνω. Ο δός με Μπιαχμέτα Λί. Yeah.
Μεταλλή. Ωραία, σήμερα το βιντεάκι μας 25. Μαρέ. Αλτεμπαράν. Πάροδος Ερμιώνης. Όχι. Κοιτάξτε εδώ. Άντε μάγκα, ας εδώ, εδώ. Ωραία, ανέβη. Σήμερα Τρίτη 25 Ιουλίου 2023. Ταβερνείο του Αραλίκη. Ο κόσμος. Το σημερινό μας βιντεάκι είναι Ίδρας και Θεοδωροπουλίδου. Είμαστε τυχεροί που είδαμε το Άγιο Παντελεήμονα να κατεβαίνει. Ωραία. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπουμε δακρύζουν, με ζαλίζουν. Εδώ ίσως σήμερα το απόγευμα έπρεπε να έρθω να καταγράψω. Εντάξει, ίσως να έρθω κάποια άλλη μέρα να καταγράψω. Το Κοσμόπολης δηλαδή. Ευκαιρία. Α, και από εκεί πάνω έχεις καλάκια. Ωραία, θα το πάμε άλλη φορά. Σήμερα ξεκινάει το Κοσμόπολης, σήμερα. Εδώ βλέπουμε τα περίπτερα του Κοσμόπολης που τα ετοιμάζουν. Από τι ώρα και το κόσμος, από τι ώρα? 7. Ωραία. Από τις 7 η ώρα μπορείτε να δείτε στο Κοσμόπολης, παιδιά. Σήμερα 25 Ιουλίου. Δεν ξέρω ποιες χώρες είναι, για να δούμε εκεί μήπως έχει σημαίες. Από εδώ που μας βγάζει άραγε. Ή μπορεί να είναι αδιέξοδο. Εντάξει, θα το ψάξουμε συντριβάνι. Ω, παιδιά, κοιτάξτε. Κοσμόπολης, Παναγία. Α, και λίγο το κάστρο εκεί φαίνεται. Τα σκαλάκια και από εδώ πέρα, μάλιστα. Με έχουμε τα λίγα. Να δούμε τώρα ποιες χώρες είναι. Αυτό εδώ είναι το λεγόμενο σπίτι του στρατηγού που λένε. Το σπίτι του στρατηγού εδώ με την ελληνική σημαία. Εδώ είναι ο τάφος του Μεχμεταλή. Εγγραφείτε στο κανάλι, subscribe και δείτε τις περιουσίες σας με ό,τι γράφει αυτό το βιντεάκι. Το βιντεάκι, το καπέλακι. Τι γράφει εδώ? Ελλήνων Συνέλευσης. Δείτε τις περιουσίες σας. 2,33 για τους 325 δήμους και τα 600 δις. Στο τέλος του βίντεο θα σας βάλω τα δύο βιντεάκια. Τις περιουσίες σας, παιδιά. Μάθε την πόλη σου, μάθε την πλούτο σου. Φιλάκια, subscribe στο κανάλι, εγγραφή τώρα. Τώρα. Εγγραφή. Ωραία. Νάτος, ο Άγιος Παντελεήμονας, παιδιά, το τζιμπήσαμε λίγο, νάτος. Καβάλα. Τον είδαμε που ανέβαινε πριν. Εδώ και συνεχίζουμε, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ετοιμασίες και να τελειώσουμε το σημερινό βιντεάκι με τον Φάρο. Σήμερα η πρώτη μέρα του Κοσμόπολης. Ας δούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Ένα.
Το άγαλο του με έχουμε μεταλλίσει στο βάθος. Πρωτοψάλ τι λέει. Από εκεί έχει την πορτίτσα, παιδιά. Δείτε το νούμερο 262, ποιο είναι, που βγαίνω πίσω από το δρομάκι του φάρου. Λοιπόν, και πάμε τώρα να γυρίσουμε πίσω από το άγαλμα. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ είναι το σπίτι του Μεχμεταλή. Η είσοδος του τώρα δεν ξέρω, είναι από εδώ ή από εκεί. Γιατί από εκεί έχει μια ταμπέλα και λέει ότι από εδώ είναι η είσοδος. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε το άγαλμα. Φωτισμένο από τον ήλιο. Τέλεια εικόνα, παιδιά. Το άγαλμα του Μεχμεταλή. Οι ετοιμασίες εδώ πέρα. Άλκης της, πρωτοψάλτη, να πετούσα στα σύννεφα. Μα δεν έχει σύννεφα σήμερα. Παιδιά, σήμερα είναι από τις πολλές μέρες από του Ιουλίου, τέλη Ιουλίου, πολλές μέρες που δεν έχει σύννεφα. Βλέπετε κανένα βεζινάδικο, παιδιά, στα σύννεφα, όχι, ε. Μα δεν έχει καν σύννεφα. Για ποιο βεζινάδικο μιλάς? Να είχα εγώ βεζινάδικο. Θα δούμε λίγο. Ωραίο σκυλί. Αυτός είναι ο Άγιος Παντελεήμονας και αυτός εκεί πάλι ο Άγιος Παντελεήμονας είναι. Εκεί. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Και εδώ είναι το μπρίκι, παιδιά, το μπρίκι.
πάμε να τερματίσουμε το σημερινό βιντεάκι με τον Φάρο. Το κάστρο εκεί, στην πορεία και πάμε. Όποιος διψάει, παιδιά, τα νερά είναι εδώ. Τα μπουκαλάκια με το νερό τα αγοράζουν λιγότερο από 10 λεπτά το ένα και το πουλάνε 50 λεπτά. Εσχροκέρδια. Στην έρημο τη Σαχάρα που ήμουν προχθές, το είχαν 10 ευρώ το μπουκαλάκι. Στη Σαχάρα, σε ένα βιντεάκι που έκανα Αίγυπτος Λιβύη, το νερό, παιδιά, εκεί στην έρημο, σε ένα περίπτωρο που είχε, 10 ευρώ το μπουκαλάκι. Πίστευτο. Εσχροκέρδια. Εσχροκέρδια, παιδιά. Αστιάκια, Χολίδης Κωνσταντίνος, αστιάκια. Λοιπόν, εγγραφείτε στο κανάλι, παιδιά. Να τα ψάρια εδώ πέρα. Τα ψάρια. Αυτά είναι έτοιμα να φιληθούν. Καβάλα. Δικαστική παρέμβαση. Έχουν ακριβήνει όλα τα προϊόντα από ό,τι είδα. Δηλαδή το μπουκαλάκι, το νερό το έδεσα, το πιο φθηνό δηλαδή, το έδεσα από 12-13 λεπτά. Το ανεβάσαν και αυτό ένα λεπτό. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα εδώ, η μπασκέτα και ο Φάρος από κάτω. Ωραία, το σημερινό βιντεάκι, παιδιά, είχε τίτλο, έχει τίτλο Ίδρας και Θεοδόρου Πουλίδου. Εδώ είναι το 7ο Δημοτικό Σχολείο. Και πάμε τώρα, αυτήν εδώ την υπέροχη εικόνα, νάτι. Κάνουν μπάνι κάτω ρε αυτοί, ρε εσύ. Και εδώ έχει κόσμο, κοίτα. Έχει κόσμο εδώ. Και ο κόσμος κάνει και μπάνιο, κοιτάξτε. Ωραία, πάμε να τερματίσουμε το σημερινό μας καυτό βιντεάκι. Καυτό. Έχει καμιά 32-33 βαθμούς σήμερα στην Καβάλα. Ελιά. Λοιπόν, και τελειώνουμε το βιντεάκι με αυτή την Καβάλα. Λοιπόν, κοιτάξτε πολύ. Καβάλα, υπέροχη. Υπέροχη, σας την αφιερώνω. Και κλείνουμε το σημερινό βίντεο με τα δύο βιντεάκια όπως είπαμε. Όπως σας έταξα προηγουμένως. Ελλήνων συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δείτε τα βιντεάκια για τα 600 δις και για τα 2,33 για τους Δήμους. Πρώτα τα 600 δις. Δες τα βιντεάκια τώρα. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Artemis Ora στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Artemis Oras καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Artemis Oras είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστοση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο.
Οι δύο όροι του Αρτέμις Ώρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Ώρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μια φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Ώρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Ώρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Ώρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Ώρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμις Ώρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμις Ώρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμις Ώρας, δυνάμια μετακλήτου πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμις Ώρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση
για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμις Σόρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των δύο όρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αντωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμι Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόρρωση γίνεται απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόρρωση δηλώνει. Ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600. Γιατί δεν τα πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο. Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την έτσι, Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, αποδείχτηκαν τα ομόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα βάνη. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι, αυτή την αφόρση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της γέας. Η μόνη λύση. Τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμι Σόρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. ...325 μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμι Σόρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμι Σόρα, μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Σόρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Τουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρο της Αμερικής, στον αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία
προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα με ποσό που ανέρχεται στα 2.3.300.000.000 ευρώ. Ο Αρτέμης Όρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης.